Δεν θα ήθελα με κανέναν τρόπο να είμαι μέσα. Τώρα δεν εννοώ αυτό που εννοείς. Αν πας όμως 4-5 μήνες πίσω θα καταλάβεις τι εννοώ. Αχ, ωραία η στίχη, Πού τους κατάλαβες μας, τι λένε. Δεν ξέρω, αλλά ακούγονται όμορφα. Όμορφα, έτσι. Άι, πήρες τη δουλειά, παιδάκι μου. Άντε να κάτσε και με δουλειά. Άι, δεν να μην πω τίποτα. Ωραία η στίχη. Ή να σε κάνω χαλανή, να γίνεις μαυρομάτα, να περπατάς στις... Το εισιτήριό σας μπορώ να έχω. Α? Το εισιτήριό σας λέω. Α, το εισιτήριό μας. Καλώς την κοπέλα. Την καλή, εδώ. Είσαστε πρώτη θέση. Πρώτη θέση, ναι, πρώτη. Ναι, πρέπει να είστε μαζί μου. Ε, γιατί. Γιατί δεν είναι αυτή η πρώτη θέση. Πρώτη είναι, κάτσε να σου πω, κάτσε να σου πω. Το λέει και η παροιμία. Τι. Κάλιο πρώτος στο χωριό, πέρι δεύτερος στην πόλη. Εγώ είμαι πρώτος στο χωριό, πρώτος, πρόεδρος, βεβαίως. Βέβαια δεν ξέρουμε και πολλά εμείς στο χωριό. Με το σαμάρ μπαίνουμε, με το σαμάρ βγαίνουμε, κατάλαβες. Μόνο με το σαμάρι. Καλά τώρα, έχουμε τρεις κούρσες, έχουμε, χωριά τα τρακτέρ βέβαια, αλλά ρε παιδί μου, αυτή η τούρπο, πολύ ακριβό αυτοκίνητο, πού να την πάρεις, να την βάλεις στα κατσάβραχα, να την πάρεις στη βοσκή, κατάλαβες, τώρα θα μου πεις βέβαια, πάρε το τσίπς, αν το αφήνει η γυναίκα μια ώρα ελεύθερο, μια ώρα ρε παιδάκι μου. Γυρνάει με το τσίπς στις πολιτιστικές ζηλώς, στα τοπικά διαβούλια, κατάλαβες. Τώρα θα μου πεις, καλά μπάρπα, πάρε το με φορτηγό. Αυτό με τσάντες το μεγάλο έχουμε αυτό, μα δεν τα αφήνει η χώρα μου, δεν τα αφήνει. Με το με φορτηγό. Το φοράει λες και είναι μισοφόρ, κατάλαβες. Ότος ώστε, εμείς οι βλάχοι, μια ζωή ολοστερήσεις την περνάμε. Κατάλαβα. Και τώρα που είναι Χριστούγεννα, κατεβαίνεις στην Αθήνα να ξεδώσεις λιγάκι. Τι να κάνω? Να ξεδώσεις, λέω. Να τα δώσω. Πού να τα βρω, να τα δώσω, ρε κοπέλα. Ότος ώστε, εμείς οι βλάχοι, μια ζωή ολοστερήσεις την περνάμε. Δεν βλέπεις τι γίνεται με τα αγροτικά δάνεια. Τι έγινε, σας είπα να τα επιστρέψετε. Όχι, μας τα χαρίσανε. Λοιπόν, τι παραπονιέσαι. Γι' αυτό λέω, ρε κοπέλα. Κόσμος που ζει από δανεικά και αγύριστα, ποιο είναι το χαίρετ, κοπέλα, ποιο είναι, α? Δεν καταλαβαίνω τι μου λες. Και αυτά που σας δίνει η κοινή αγορά. Η ποια? Η κοινότητα, παιδάκι μου. Κάθε χρόνο ακούμε ότι σας δίνουν. Α, ναι, μας δίνουν. Λοιπόν, εσύ δεν παίρνεις. Παίρνω, αλλά αυτό λέω. Τι λες? Τι λέω, κόσμος που ζει με αυτά τις δίνει η γειτόνι, προκοπή θα δούνε ποτέ. Ζήτω λες, καταντήσαμε, κοπέλα μου, ζήτω λες. Και τώρα δηλαδή κατεβαίνεις στην Αθήνα χωρίς λεφτά. Χωρίς μία. Και πώς θα τα βγάλεις πέρα. Έχω checks. Έχω traveler checks. Έχω το βιβλιάριο της τραπέζης. Ρευστό δεν έχω τίπα πάνω. Διότι στην Αθήνα κυκλοφοράνε κάτι κλεπτοκοτάδες και θα μας τα αρπάξουν και θα μείνουμε χωρίς μία, κατάλαβες. Ότος ώστε εμείς οι βλάχοι. Μια ζωή ολοστερήσεις την περνάτε. Αυτό είναι, κοπέλα. Κατάλαβα. Και τώρα που κατεβαίνεις στην Αθήνα θα το γλεντήσεις λιγάκι. Τι πράγμα? Θα το γλεντήσεις, λέω. Τι είναι αυτά που λες, κοπέλα? Ξέρουμε εμείς οι βλάχοι από γλέντια. Γιατί εσείς δεν τα γλεντάτε? Τι είναι αυτά που λες, κοπέλα? Μπα, έχουμε εμείς εκεί στην επαρχία να πάμε. Πού να πάμε? Δεν έχουμε τίποτα. Αν εξαιρέσει δηλαδή 2-3 δισκοτέξ, 7-8 βιντεοκλάπς, κάνα 2 μποζουχτσίδκα και κάτι κλαρίνα εκεί πέρα, εμφυλιό πυργάκι, Γιώργος Μάγκας, όπα όπα και τέτοια. Δεν έχουμε να πάμε πουθενά. Ότος ώστε εμείς οι βλάχοι μια ζωή ολοστερήσεις την περνάμε. Τουλάχιστον θα πάει να δεις κανένα θέατρο, έτσι. Εγώ στα θέατρα δεν θα ζει καλά. Άνθρωπος αγράμματος τι θα καταλάβω, κοπέλα. Μπα, να παίζαν τουλάχιστον και κανέναν Μπρέχτ. Μη μου πεις, αρέσει ο Μπρέχτ. Βεβαίως, τον ευρίσκω συμφερτικότερο. Τι το κάνεις? Πιο συμφερτικό, οικονομικότερο, ρε κοπέλα. Δηλαδή πώς? Δηλαδή, εσύ δεν έχεις ακούσει που λένε ότι ο Μπρέχτ είναι πνευματικιά τροφή? Ναι. Λοιπόν, ότος ώστε κάθε φορά που έρχεται εκεί πέρα στη Στάλη το δεματικό περιφερειακό θέατρο,
τσβάζω τις κατσίκες και αντί να τις ταΐσω βρώμ, τις φωνάζω «Φάτε πράχτ βραζό, φάτε πράχτ βραζό, να ξυπνήσετε, να γίνετε άνθρωποι». Και τον τρώνε. Όχι, γι' αυτό παραμένε ζώα. Για πες μου τώρα κάτι άλλο, στην Αθήνα, πού θα μείνεις. Πού να μείνω, είμαι για να μείνω εγώ τώρα. Δεν έκλεισες κανένα δωμάτιο σε κανένα ξενοδοχείο, τέτοιες μέρες που είναι δεν θα βρεις εύκολα. Τι ξενοδοχείο. Για να κοιμηθείς. Για ξενοδοχεία μας θυμείς, κοπέλα μάπα. Ότος ώστε εμείς οι βλάχοι μια ζωή ολοστερήσεις την περνάμε. Και πού θα την βγάλεις το βράδυ, στο δρόμο ή σε κανένα παγκάκι. Α, έχω δικό. Έχεις δικό σου παγκάκι. Όχι, έχω δικό μου κεραμιδάκι. Α, έχεις και στην Αθήνα δικό σου κεραμιδάκι. Αμέ, στο κολονάκι. Βεβαίως έχω ένα κεραμιδάκι. Τι κεραμιδάκι, ρετυρεδάκι δηλαδή. Α. Ρετυρεδάκι. Πέντε-έξι δωμάτια εκεί πέρα. Ένα παλιού living room. Έχει δικό του ασανσέρ. Πριβέ, ιδιωτικό. Είναι μινεζότα, απάνγκαν. Βεβαίως και πώς έχει. Άμα δεν έχεις τι να κάνεις το βράδυ, παίρνα από εκεί πέρα να σε βλέψουμε κανένα λουκουμάκι, να πιούμε και κανένα τσίπρο on the rocks. Να έρθει να δες, κατάλαβες. Τι να σου πω ρε Μπάρμπα, τι να σου πω. Τι να πεις κοπέλα μου, τι εκείνο που δεν καταλαβαίνω είναι πώς τα βγάζεις πέρα με τόσες πολλές θερήσεις. Αυτό λέω κι εγώ. Ότος ώστε εμείς οι βλάχοι μια ζωή ολοστερήσεις την περνάμε. Άντε, άντε, χρόνια πολλά και καλά Χριστούγεννα. Καλά Χριστούγεννα. Κουπιλίτσα μισή. Τι να σε κάνω γαλανή να γίνεις μαυρωμάτα, να περπατάς στη στράτα. Έλα, Θεέ μου! Αχ! Καλέ, πού το μάθανε ότι έρχεται το Χριστούγεννα Express και μαζευτήκαν τόσα παιδιά μαζί, θα τα πάρουν τα παιδιά! Όχι καλέ, είναι παιδική κοροδία της Λάρισα. Παιδική κοροδία, και πού το μάθανε ότι θα περνάγαμε μισό. Εσύ τα πες Λαρισινής, ε! Κερκυραία! Κερκυραία, ναι, καλά, εμείς πάμε και στο ΣΕΠΑΚΙ στην Κερκυραία, δεν έχει πρόβλημα. Όλοι μαζί κάτω το ελληνικό τραγούδι και εσύ το λέω, ναι! Ωραία, ναι, έλα, Λαβρίση. Δεν το πέρασε το μέσα εκεί, μπαίνει έτσι άκρε. Καφενέ το πέρασε η αρένα. Αρήμα, μη σε φάω και σένα. Με τι να φάω, μετά θα με φάω εμένα. Ψυχιατρίο είναι εδώ, νομίζεις. Εσύ τι κάνεις εδώ, για πες μου. Κατάληψη. Τι θες, κατάληψη. Μπήκαμε το ζόρι και άμα τολμά βγάλεμε. Εγώ δεν σε βγάζω με τίποτα, είναι τόσο βγάλω. Εσύ αναρχικό είσαι ο Ζαπάτα. Όχι, ρε κύριο. Εγώ είμαι ο λαϊκός τραγουδιστής, ο Μίτσος ο Σπανομαρίας, ανεξάρτητα. Και εγώ σε έχω και εγώ σε πέρασα για αυτούς που πήγαν στο ηλεκτρικό και ζητάνε ζητιανιά εκεί. Όχι ρε παιδάκι μου. Εγώ κονόμαγα με ροκάματο με το λαϊκό άσμα. Είναι γάτα ο κοντός με τη γραβάτα. Δεν είσαι κοντός, εσύ τι πράγματα. Πα, ανοίξει. Ναι. Και με το άλλο λαϊκό θρίλερ, ξέρεις. Που βγαίνει ένας και μας λέει ότι του το είπε ο παπαγάλος. Το παπαγάλος, ναι. Οπότε ξέφνησε, έρχεται το αφεντικό που έρχεται το μαγαζί και μου λέει Μίτσο, γάτες παπαγάλι κομμένα. Κομμένα, όλα. Ρίξε μου λατινικά. Τι λατινικά του λέω. Ρεγκίνα Ρόζα Σάματ, Κβιτ Παρασφίλια και τέτοια. Όχι ρε παιδί μου λέει. Άσμα λατινικό για να κάνει ο κόσμος κεφάλι. Δηλαδή παρακαλώ. Τι έγινε. Δεν καταλαβαίνει, σεγιόρ Πρεσιντέντε. Τι Πρεσιντέντε, Πρεσιντέντε, υπάλληλο στο ΣΕΙ, δεν με βλέπει εδώ. Πρεσιντέντε, άστα Πρεσιντέντε. Καπετάνιο. Καπετάνιο, εσύ είσαι καπετάνιο. Εδώ πράγμα, τι είναι αυτό, πράγμα. Αυτό είναι Άγιο Βασιλιάτικο, αυτό είναι το όπλο μου. Ναι, αλλά αυτό το φέρει νωρίτερα, τώρα Χριστούγεννα, γιατί τον Πορτοφαλιά πρέπει να το φέρει αυτό. Ωραίο. Λε με τη λακινομανία που έχει πέσει, το έχουμε ρίξει όλοι στι καριόκε και στι κουκαράτσε και στι ρούπε και στι τσάμπε. Α, και πε αυτό είναι το μουσάτο, το βραχονοκόκορα με τα στρογγυλά γυαλιά. Στηράντες αυτό. Κατάλαβα που λες το Σαββόπουλο. Ναι. Το Δον Διονύση. Πες να αλλάξει το σλόγγαν και να το κάνει τώρα κάτω το ελληνικό τραγούδι και ζήτω το εσπανιόλικο. Viva el canto español! Ole, ole! Ole, ole, ole!
Τελειώσαμε λοιπόν. Έλα, παιδάκι, πες μου. Αυτή ποιοι είναι αυτοί. Την Bank, παιδάκι μου, θα ταξιδέψουν μαζί μα. Την Bank, που τραγουδάνε στο Eurovision, τα παιδιά. Α, θα έρθετε μαζί μα στο παρέα ταξίδι. Μπράβο, ρε παιδιά. Ελάτε, κάνουμε ξύλο για να παλιά. Ελάτε, κάνουμε ξύλο για να Μοσχολιού μου λένε να πάω να φρω τη Μοσχολιού. Ε, τι με έχω να πάω από τη Μοσχολιού. Άνοιξε όλα τα κουπέρα, ζήτη έγινε. Άλλο ήταν γυμνό μέσα, άλλο πυρνόταν, άλλο τα δόντια του. Τι δουλειά έχω. Δεν μου λε, τη βρίσκει τη Μοσχολιού καθόλου. Τι δουλειά έχω εγώ με τη Μοσχολιού. Σωστά, εμεί τη δουλειά έχουμε. Εμεί είμαστε πάλι του Σέμπερ, δεν έχω καμία δουλειά. Ξέρει που είναι. Δεν ξέρω, το μόνο που ξέρω είναι ότι πήγε ο Κατσαρός με τη Μοσχολιού. Ο Κατσαρός, μπράβο, με αυτού είναι η δουλειά. Να βρει τη Μοσχολιού. Εμεί τι δουλειά έχουμε με τη Μοσχολιού. Μα αρέσει, την αγαπάμε, δεν την ακούσουμε. Άλλο χειρά ψάχνουμε να τη βρούμε. Εδώ είσαι, Μίκη. Ο Ριγόπουλος σε ψάχνει από εκεί, μου είπε ότι κοιμάσαι και εγώ λέω μήπως δεν κοιμάται. Όχι, απολαμβάνω αυτή την ωραία διαδρομή. Πώς σου φαίνεται? Πάρα πολύ ωραία, θα μου μείνει αξέχαστη. Και εμείς πιστεύουμε ότι το Χριστούγεννα Express το φετινό αυτό θα αρέσει σε όλους τους φίλους που ήταν κοντά μας, τους καλλιτέχνες. Όμως ήρθε η σειρά σου κι εσύ να μας πεις κάποια τραγούδια για τους αγαπημένους εδώ όλους επιβάτες που περιμένουν να σε ακούσουν, για τους τηλεθεατές κυρίως. Θα σας πω δύο τραγούδια καινούρια που μου αρέσουν και εμένα πολύ. Και καταρχήν θα ήθελα να πω και τα χρόνια πολλά και καλά Χριστούγεννα. Επίσης. Κάθισε λοιπόν να τα ακούσεις και στο Ριγόπουλο να ψάχνεις. Το Χριστούγεννα Express τέλειωσε πια το ταξίδι του. Όλο το προσωπικό του τρένου και οι επιβάτες του προσπαθήσαμε να σας διασκεδάσουμε και να γιορτάσετε μαζί μας. Αν το καταφέραμε έστω και λίγο, θα είναι μεγάλη χαρά μας. Αν δεν το καταφέραμε, συγχωρήστε μας. Οι μεγαλύτερες βλακίες γίνονται πάντα με τις καλύτερες προθέσεις, λέει κάπου ο Σοπεχάουερ. Χρόνια καλά και ευτυχισμένα. Πάμε για το φινάλε μας.